πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Να μας πεις λεπτομέρειες, φίλε, γιατί έχουμε σε εξέλιξη αρκετά ζητηματάκια. Έχουμε σε εξέλιξη Πινέδα, έχουμε σε εξέλιξη Στόπερ. Βάλτα μας σε μια σειρά και πες μας τι ακριβώς ισχύει. Ωραία. Για τον Άμραμπατ είπαμε από νωρίς, έτσι, ότι λέμε ότι, ξέρω εγώ, ότι πιστεύω μέχρι τη Δευτέρα μαζί με τους διεθνείς θα ξεκινήσει προπονήσεις. Τη Δευτέρα μαζί με τους διεθνείς θα πάει και ο νεαρός ο Χρυσόπουλος. Να ενταχθεί. Α, δεν ανέβηκε πάνω. Να ενταχθεί. Κοίτα, καταρχάς μέχρι σήμερα έχει συμβόλαιο. Okay. Με τον Ολυμπιακό. Έπαιζε δανεικός από τον Άρη στον Ολυμπιακό. Οπότε δεν θα μπορούσε να πάει σήμερα. Okay. Και θα πάει με τους διεθνείς για να είναι. Να πάνε γκρουπαριστά. Να πάνε όλοι μαζί, τέλος πάντων, και να ξεκινήσει. Δεν είναι και τόσο επίγον δηλαδή να πάει από την πρώτη μέρα. Τη Δευτέρα πιθανόν να είναι και ο Άμραμπατ. Θετικά πράγματα αυτά. Δηλαδή αρχίζει και γίνεται πλέον πιο εύκολη και η δουλειά του προπονητή. Γιατί μένουν λιγότερα κενά. Κατά ψέματα λείπανε πολλοί παίχτες. Είπα και πριν ότι με τον Άμραμπατ είναι πολύ σημαντική η παραμονή του. Αν οριστικοποιηθεί, που πιστεύω θα οριστικοποιηθεί πλέον εδώ που έχει φτάσει. Γιατί ουσιαστικά διατηρεί το περσινό δίδυμο, πήγε πολύ καλά από δεξιά και ο Άμραμπατ, και ιδίως όταν χτύπησε και ο Ελίασον πήγε πάρα πολύ καλά. Και τώρα να δούμε τι θα γίνει από την άλλη πλευρά. Ο Πάλμα, όπως είπαμε και χθες, έχει μπει σε μια τροχιά καλή το θέμα για την ΑΕΚ. Είναι στην τελική του ευθεία. Πιστεύω ότι αν προχωρήσει, θα προχωρήσει μέσα στις επόμενες μέρες. Είναι ένας παίχτης, είχα πει, που η ΑΕΚ τον ήθελε και πέρυσι το καλοκαίρι είχε ψαχτεί, αλλά πέρυσι ήταν τα πράγματα διαφορετικά σε όλα τα επίπεδα και δεν ήταν εύκολο να γίνει μια τέτοια μεταγραφή. Φέτος, από τη στιγμή που ο Άρης στο εξωτερικό δεν βρήκε αυτό που έψαχνε, οι συζητήσεις που έχουν γίνει είναι ώστε και ο Άρης και να πάρει ό,τι μπορεί, ό,τι είναι περισσότερο. Γι' αυτό να θυμίσω ότι το 30% ανήκει στο μάνατζερ του παίχτη. Πιθανόν να κρατήσει κάποιο ποσοστό τώρα ο Άρης. Θα το δούμε αυτό αν κλείσει μεταγραφή και οριστικοποιηθεί. Πώς θα είναι η τελική συμφωνία. Με τη μεταγραφή του Χρυσόπουλου φαίνεται η επαφή που υπάρχει και η καλή σχέση πλέον που υπάρχει, τέλος πάντων, μεταξύ των δύο ομάδων, γιατί δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια κατά ψέματα. Για ένα μεγάλο διάστημα, για λόγους γνωστούς. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Ένας παίκτης που και αριστερά μπορεί να παίξει πολύ καλά. Και θεωρώ και στο επιθετικό δίδυμο μπορεί να παίξει. Και στη θέση του Αράουχο. Ναι. Ακριβώς. Μπορεί να παίξει. Τρομερά στημένα. Τρομερά στημένα. Πολύ καλή επαφή με το τέρμα. Πολύ καλό. Πολύ καλή προοπτική. Σουτ, πολύ καλή τεχνική. Μικρός είναι. Σίγουρα θέλει η δουλειά και στο κομμάτι της έντασης που είναι κάτι που στην ΑΕΚ είναι το πρώτο τώρα. Αλλά είναι ένας πολύ ταλαντούχος παίχτης και νομίζω ότι θα είναι μια καλή μεταγραφή αν ολοκληρωθεί. Από εκεί και πέρα, για center back, έχω μιλήσει, έχω πει για κάποιες προτάσεις που έχει κάνει η ΑΕΚ. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει θετική απάντηση. Λογικό είναι να πούμε ότι απομακρύνονται αυτές τις περιπτώσεις. Υπάρχουν όμως άλλες και νομίζω ότι γενικά μέσα στα επόμενα 24 ώρα θα έχουμε εξελίξει αρκετές. Δηλαδή και στο θέμα του στόπερ, πιθανόν και σε άλλη θέση. Γιατί ακόμη και ο Πάλμα ανέφθηκε με την παραμονή. Αλλά εγώ πιστεύω ότι μεσοεπιθετικά η ΑΕΚ θα πάρει και άλλο ποδοσφαιριστή. Έχουμε τον Πινέδα. Σήμερα έχει 30 μήνας. Αν ισχύει αυτό που λέγανε οι Ισπανοί, θα το δούμε σήμερα. Ρίση Κώστα, λίγο αυτό το δημοσίευμα χθες. Ότι δηλαδή ο Μπενίτεθ τον υπολογίζει στην Θέλτα. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα δημοσίευμα που ξεκίνησε από το Μεξικό. Ναι. Δεν ξέρω τώρα. Τι να σου πω, όλα τα ρεπορτάζ της Θέλτα λέγανε το αντίθετο. Τώρα, και εμείς, εντάξει, εγώ εμείς δεν είμαστε ρεπόρτερ Θέλτα. Αλλά φαντάζομαι ότι αυτοί που παρακολουθούν εκεί γνωρίζουν. Τώρα από εκεί πέρα αν άλλαξε κάτι. Μήπως είναι κατά παραγγελία το δημοσίευμα, ρε παιδί μου. Ότι γράφετε τον υπολογισμό. Έχουν γίνει πολλά δημοσίευματα κατά παραγγελία σε αυτή την υπόθεση. Είναι δεδομένο αυτό και με τα λεφτά και με ομάδες διάφορες που μπήκαν μέσα και προσφέραν 8 εκατομμύρια για τον παίχτη. Αλλά πιθανό και αυτό να είναι κάτι τέτοιο. Τώρα, αν υπάρχει τέτοια πληροφόρηση που δεν ξέρω, λέω και πάλι, στο Μεξικό μου φαίνεται δύσκολο και από τον ίδιο τον Πινέδα, αν λάβουμε υπόψη και τις δηλώσεις του μάνατζερ του και τι είπε, να δόθηκε αυτό. Δεν ξέρω τώρα πώς γράφτηκε. Αν ισχύει, εντάξει, εκεί αλλάζει το σκηνικό. Είναι,
Είναι αυτό που, μετά, αυτό που λέγαμε όλη τη χρονιά. Ότι αν η Θέλτα θέλει να τον κρατήσει. Δεν μπορεί να κάνει κάτι η ΑΕΚ. Ακριβώς, δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Συνεχίζεται η Θέλτα και η ΑΕΚ ψάχνει να βρει κάποιον άλλο ποδοσφαιριστή. Όμως όλα τα ρεπορτάζ της Θέλτα συγκλίνουν ότι και ο Ράφα δεν τον είχε στα πλάνα του και ότι η ομάδα πρέπει να τον πουλήσει για τους λόγους που έχουμε πει. Θα δούμε τι θα γίνει σήμερα. Αν δεν γίνει σήμερα, φεύγει αυτή η παράμετρος και μετά μπορεί να θα μιλήσουμε διαφορετικά. Πάντως υπάρχει πολύ έντονη κινητικότητα και χθες στην ΑΕΚ και στο θέμα του Πινέδα και στα άλλα θέματα με τα γραφικά. Και πιστεύω ότι θα δούμε. Περιμένουμε αποτελέσματα. Το στόπερ που ψάχνει η ΑΕΚ, μπορούμε να το, να το βάλουμε μέσα σε μια λογική τι χαρακτηριστικά θέλουμε να έχει. Εντάξει. Να ψάχνουμε Μουκουντή. Μέχρι τώρα οι κινήσεις που έχουν γίνει είναι ένα ύψος πάνω από ένα 88, ας πούμε, 89. Δηλαδή ψηλούς παίχτες. Και να μπορούν να παίξουν και στις δύο πλευρές, και δεξί στόπερ και αριστερό στόπερ. Και αν χρειαστεί, αν θέλει να παίξει με τριάδα, να παίξει με τριάδα, αλλά ψάχνει άλλα χαρακτηριστικά από αυτά που έψαχνε πέρυσι για τριάδα. Πέρυσι έψαχνε κάποιους παίχτες που ουσιαστικά μέσα στο παιχνίδι να γίνονται back. Αν θυμάστε, όταν για τα 2-3 μάτς που έπαιξε και τα φιλικά τέλος πάντων, αλλά και μετά στο πρωτάθλημα που έπαιξε με τριάδα, ο Βίντα, ας πούμε. Ανέβαινε σαν δεξιμπάκ. Ναι, και ο Χατζησαφή σαν αριστερό. Ναι. Τώρα πιθανόν να είναι, αν αποφασίσει να παίξει 30, πιο καθαρό ένα center back. Ο Βίντα πάντως υπάρχει. Περίπου, μπορεί να το κάνει πάλι το ίδιο. Περίπου σαν και αυτό που είδαμε με τη City. Δεν συγκρίνει τις ομάδες. Ναι, ναι, ναι. Αν το πάει σε μια τέτοια λογική, θα είναι κάτι τέτοιο. Δηλαδή με άλλο τύπου στόπερ. Πάντως όλα αυτά που έχω ακούσει και που έχουν βγει και προς τα έξω είναι, μιλάμε για ψηλούς παίχτες κοντά στο 1,90. Και καθαρά center back που να μπορεί να παίξει και τις δύο πλευρές, και αριστερή και δεξί. Ένα τίμο Ούμπερ από Κολονία έπαιξε για ΑΕΚ. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Είχε ξανάρθει αυτό το μήνυμα. Είναι κάτι που καφενιακά ξεκίνησε. Δεν γνωρίζω κάτι. Και αν κάποιος κάνει τον κόπο και δει τον παίχτη, θα δει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο ένα τέτοιο παίχτη να έρθει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι ο βασικός center back της Κολονίας. Δεν βλέπω κάτι. Αλλά δεν υπάρχει από ό,τι ξέρω αυτό το όνομα. Με τα φιλικά που θα τα δούμε. Στο κανάλι φαντάζομαι που θα κλείσει τα τηλεοπτικά. Αν κλείσει μέχρι 4 Ιουλίου που είναι το πρώτο, θα το δούμε από το πρώτο. Αλλιώς θα πάμε για το δεύτερο. Η ΑΕΚ, το έχω ξαναπεί, μιλάει και με τα δύο κανάλια. Και θα δούμε. Θεωρώ ότι ένα μικρό προβάδισμα έχει η Κοσμοτέ. Και πιστεύω ότι θα έχουμε σύντομα εξελίξεις. Και ελπίζω κιόλας για να δούμε και τα φιλικά. Τώρα και για το ΜΑΕ, το στόπερ. Ο ΜΑΕ, έχω πει ότι. Αυτός δεν είναι ο Τσιφερετσβάρος. Είναι ένας παίχτης που τον έχει εξετάσει η ΑΕΚ. Δεν είναι ο πρώτος στόχος, δεν υπήρξε ποτέ ο πρώτος στόχος, αλλά είναι ένας παίχτης που είναι μέσα στις προδιαγραφές τέλος πάντων που έχει η ομάδα. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει με το συγκεκριμένο. Περιμένω ότι θα προχωρήσει κάποια άλλη περίπτωση. Ναι, Κώστα, αυτός πάντως, επειδή δεσμεύεται με συμβόλαιο και έχει και οψιόν και ομάδα του, νομίζω, ένα δεν είναι. Ακριβώς. Δεν είναι ευθύνη περίπτωση. Όχι, δεν είναι ευθύνη περίπτωση, αλλά γενικά δεν είναι ευθύνες περίπτωση. Δηλαδή και άλλους παίχτες που γνωρίζω, μιλάμε για ποσά τουλάχιστον 2,5 εκατομμύρια. Κοιτά για μεταγραφή ή από ελεύθερους. Αυτά που γνωρίζω εγώ είναι όλοι με μεταγραφή. Όλοι με μεταγραφή. Σίγουρα θα υπάρχει και κάποιοι ελεύθεροι. Απλά οι ελεύθεροι. Σε αυτό το επίπεδο που θέλει ΑΕΚ παίχτες, ξέρεις, κερδίζουν πάντα χρόνο σε αυτές τις περιπτώσεις. Οπότε πιθανόν μια περίπτωση που τώρα κυνηγάει να είναι μια τέτοια. Δηλαδή να προσπαθούν να πείσουν κάποιο παίχτη να μην περιμένει κάποιο καλύτερο πρωτάθλημα και να επενδύσει στο project της ΑΕΚ, να το πω έτσι. Εντάξει, έχει ένα μεγάλο. Υπάρχει μια τέτοια περίπτωση. Έχει ένα μεγάλο ατού φέτος η ΑΕΚ. Το οποίο είναι εξασφαλισμένη συμμετοχή στα κύπελλα Ευρώπης. Είναι έτσι. Πολύ σημαντικό. Είναι μεγάλο του. Και κακά τα ψέματα, και υπάρχει ελπίδα για τα Champions League, έτσι, που είναι. Ναι, προφανώς. Προφανώς. Δεν το συζητάμε. Εκεί μπορεί να σου αλλάξει τα δεδομένα βαθιά στον Αύγουστο μέσα. Ακριβώς. Εκεί μπορεί να σου αλλάξει τα δεδομένα. Σίγουρα μια-δύο κινήσεις που υπολογίζω θα γίνουν στο τέλος μεταγραφικής περίοδου θα είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε και σε ποια διοργάνωση θα παίζει η ομάδα. Πάρα πολύ σημαντικό. Πάνω που είπε εδώ πέρα ο Στέλιος ότι βγάζει μια πραότητα στο σούπι στο κινητό από τα χέρια. Όχι, εντάξει. Δεν είδα κάτι πάντως άσχημο για να μου πες. Λοιπόν, ωραία. Οπότε περιμένουμε, φίλε, τις εξελίξεις πάνω στα θέματα που μας είπες.
Είπες ότι τα επόμενες ώρες μπορεί να είναι και σημαντικές. Υπάρχουν πολλά θέματα. Είναι, λέω και πάλι, είναι ο Άμραμπατ, έτσι. Mm-hmm. Που μπορεί να οριστικοποιηθεί από στιγμή στιγμή. Μπορεί να στείλει κάποιο συμβόλαιο, μπορεί να πάει. Να εμφανιστεί στο προπονητικό κέντρο. Ναι, σήμερα ίσως δύσκολα, αλλά μέσα από το Κυριακό πολύ πιθανό. Και τον έχει κάνει να σκάσει με το ποδήλατο για να πήρθε για προπόνηση. Εντάξει, με το ποδήλατο. Πέρυσι είχε σκάσει με το αυτοκίνητο, φαντάζομαι. Είναι και από το σπίτι του πήγε. Είναι ο Πινέδα. Είναι 30 του μήνα σήμερα με την παράμετρο αυτή που είχε μπει από τα ρεπορτάζ τη Τέλτα με τα χρήματα που χρειάζεται η ομάδα. Είναι ο Πάλμα. Είναι ο center back. Και μπορεί να προκύψει και κάτι άλλο. Θα δούμε. Είναι πάντως. Και η ΑΕΚ την έχει αυτή την παράδοση. Δεν λειτουργεί πολύ εμπορικά. Δηλαδή, ή θα έχει νέκρα, ας πούμε, ή μπορεί να βγουν 5 μεταγραφές μαζί και λίγο χάνουν σε. Δεν μοιράζεται από το σελίδα. Ακριβώς, να το προσέξουν λίγο αυτό. Και να κάνουμε και εμείς τη δουλειά μας. Να σου πω με τους ξένους, επειδή με τον Πάλμα μαζεύονται παραπάνω, υπάρχει κάποια προοπτική κάποιος, ας πούμε, να απολυθεί. Βέβαια, υπάρχει και το εξής, ότι σου λέει επειδή τα δύο αριστερά μπακ έχουν ξένο διαβατήριο, μπορεί εύκολα να μείνει ένα ξένο αποστολή. Ακριβώς. Και να είναι ο Πήλιος, ας πούμε, μέσα στην αποστολή. Είναι και ένας λόγος επιπλέον που είναι και ο Πήλιος στην ομάδα. Mm-hmm. Έτσι κι αλλιώς του. Για να έρθει η ΝΑΚ, έχει μιλήσει με τον Αλμέδα και ο Αλμέδα του έχει πει ότι τον υπολογίζει στο rotation. Δηλαδή, έτσι με τα τόσα πολλά παιχνίδια που θα έχει φέτος η ΝΑΚ, θα πάρει πολλές συμμετοχές. Εκεί λύνεται και αυτό το ζήτημα.